What up, gamers! Πρώτη φορά σας λέω gamers. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα gaming vlog. Είμαι Αθήνα αυτή τη στιγμή για τη συνέχεια του Caprice Gaming Team. Δεν ξεκινάω το vlog στην Κύπρο για δύο λόγους. Είναι πολύ φωτεινό εδώ. Anyway, δεν ξεκινώ στην Κύπρο γιατί αυτόν τον καιρό ανέβασα άλλο gaming vlog με το Coaching Day. Αν δεν καταλαβαίνεις γιατί μιλάω, έχει link στην περιγραφή. Δες πρώτα εκείνο το βίντεο. So, εάν δεν είδες εκείνο το βίντεο, τι έγινε? Στην ουσία, στους διαγωνισμούς που κάνουν τώρα τα Caprice, μπορούσες επίσης να λάβεις μέρος σε gaming team. Να διαλέξεις team heroes του Panos 10 ή team legends της Kat Von K. Και έγινε κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι τα 6 άτομα για την κάθε ομάδα. Γνωρίσαμε τις δύο ομάδες και ο Panos 10 και η Kat Von K σαν coaches για τις ομάδες τους έκαναν coaching στο FIFA 20 για να γίνουν λίγο καλύτεροι στο παιχνίδι σαν προετοιμασία για όλα αυτά που θα δείτε στο σημερινό βίντεο στο AthensCon. Και λέω δεν υπάρχει λόγος να δείτε τη διαδρομή από Κύπρο Αθήνα, ξεκινάμε Αθήνα. Και δεύτερο, ξεχνάω ότι είναι gaming vlog. Δεν είναι vlog στο κανονικό καναλί, είναι gaming vlog. Κάνω ό,τι θέλω! Βασικά πάντα κάνω ό,τι θέλω, ενώ πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό! Anyway, είμαι Αθήνα για το AthensCon. Σήμερα είναι Σάββατο, δεν πήγα σήμερα. Θα πάμε αύριο, Κυριακή, γιατί αύριο είναι ο τελικός του Caprice FIFA 20 Gaming Tournament, όπου ένας ή από την ομάδα του Panos 10 ή από την ομάδα της Kat Von K θα κερδίσει ταξίδι για Βοστόνη, στο PAX East. Αύριο είναι ο τελικός, δηλαδή τα 12 άτομα που είδαμε στο Coaching Day Vlog, αυτοί οι 12 τώρα θα παίξουν ανταγωνιστικά για το ταξίδι και θα το δούμε όλο μαζί αύριο. Για σας τώρα, σε λίγο, όπου και να είσαι. Γεια στούτσα, ε! Εμείς τώρα θα πάμε στο AthensCon, έχουν κλείσει, αλλά θα πάμε εμείς τώρα να δούμε το χώρο, να δούμε ακριβώς τι τρέχει, για να ξέρουμε αύριο λίγο καλύτερα πώς θα γίνει όλη η φάση. Είμαι με την Κάτια, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, είναι εδώ και ο Panos 10 στο ίδιο hotel. Λογικά με περιμένουν, τι ώρα πήγε, λογικά με περιμένουν. Και εγώ είμαι εδώ και κάνω vlog. Σήμερα φίλοι, αύριο... Αντίπαλοι. Αύριο αντίπαλοι. Λοιπόν, ήρθαμε αργά, έφυγε ο κόσμος. Απλά ήρθαμε να δούμε τη σκηνή που θα γίνει όλη η φάση, να ξέρουμε περίπου τι θα γίνει αύριο. Εδώ θα είναι γεμάτο. Hey, so είδαμε λίγο το χώρο, το σενάριο, το να ξέρουμε περίπου πώς θα πάει η φάση. Πάμε πίσω στο hotel να ξεκουραστούμε, αύριο θα είναι μεγάλη μέρα. Είμαι εδώ στα παρασκήνια, δηλαδή ο κόσμος όλος είναι από εδώ, εδώ είμαι από πίσω. Εγώ πάλι θα είμαι πιο πολύ σαν host, να βλέπω τι κάνουν οι ομάδες. Θα πηγαίνω, έρχομαι στη σκηνή με το μικρόφωνο. Και σήμερα, σε λίγο δηλαδή, ένας από τους 12 παίκτες θα κερδίσει ταξίδι στη Βοστόνη. Yo, λοιπόν, πάνω στην Heroes, πώς νιώθεις για την ομάδα? Χαίρομαι που τους βλέπω αρχικά έτσι μετά από τόσο καιρό. Είναι κάπου εδώ είναι η ομάδα. Είναι εκεί μαζεμένοι. Μ' αρέσει ότι κουβαλάνε ενέργεια. Δηλαδή ήρθανε με διάθεση να διασκεδάσουν. Αυτό μου αρέσει. Νομίζω θα το πάρει δικό σου δηλαδή. Έχει έρθει ο Παναγιώτης συγκεκριμένα με άγρες διαθέσεις. Δηλαδή τον είδα είναι πολύ ανεβασμένος. Τώρα δεν ξέρω αν με δουλεύει ή αν όντως το εννοεί αυτό που λέει. Το πιο ωραίο cosplay που είδα σε αυτό το event. Kat Von K Legends, πώς νιώθεις για την ομάδα σου? Νιώθω έτοιμη, είμαι χαρούμενη με την ομάδα μου, χαίρομαι για τους παίκτες μου. Ο Πάνος είπε το ίδιο όμως. Σε τι διαφέρει η ομάδα σου? Σε τι διαφέρει, ότι είναι τέλειο. Αλλά είναι ο ambassador λοιπόν του Caprice Gaming Team, ο αγαπημένος Τούτζεϊ! Hello. Hey. Αρχικά, thank you very much στα Caprice που με καλέσαν σε τέτοιο event. Λοιπόν, έχουμε εδώ το κύπελλο που θα το πάρει ο νικητής, που θα πάει επίσης Βοστόνη. Ήμουν από τους μόνους που είδε και τις δύο ομάδες. Τις ξέρεις και τις δύο ήδη. Ναι. Δεν είμαι biased σήμερα, αλλά έχω στο μυαλό, νομίζω, ποιος θα το πάρει. Λοιπόν, ας υποδεχτούμε τον Panos 10, Panos 10 Heroes και την Kat Von K για Kat Von K Legends. Τρέχοντας! Και μπλουζάκια οργανωμένη φουλ. Αποστολή από το αεροδρόμιο απευθείας. Εγώ δεν θα κάνω handshake, γιατί θα κάνω ξανά fail handshake.
Περάστε πίσω στα PC και ετοιμαζόμαστε πάμε για το ματσάκι, παιδές. Και selfie εδώ από την ομάδα Heroes. Εννοείται, εννοείται. Ο Τούτζεϊ πού πήγε? Ο Τούτζεϊ... Έχουμε τα brackets. Βλέπω τον εαυτό μου εγώ. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα, Κάφροτζακ. Θα είμαι ο εκφωνητής του παιχνιδιού και όλων των υπόλοιπων παιχνιδιών. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο μάτς. Τυπικό El Clásico θα έλεγε κανείς. Μπαρτσελόνα εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Μου έλεγε η Αντιγόνη θα παίξει με Tottenham και τώρα... Και τώρα δεν είναι και πολύ Tottenham εδώ πέρα. She has disappointed me. Τελειώνει τώρα ο πρώτος γύρος. Θα δούμε ποιοι ήταν οι νικητές. Τι έγινε, το χάσα. Λοιπόν, so έχουμε... Δύο από την ομάδα του Πάνο Στεντ πάνε στον επόμενο γύρο και τέσσερις από την ομάδα της Κάτιας πάνε στον επόμενο γύρο. So, προς το παρόν κερδίζει Team Legends. Μόνο δύο παίχτες σου πάνω βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην επόμενη φάση, στο γύρο 2 πρακτικά. Ναι, αλλά το δυνατό μου το χαρτί είναι ακόμα μέσα. Αυτό. Είναι σημαντικό αυτό. Έχασα τι γινόταν εδώ. Μόλις τώρα έπαιζαν τον ημιτελικό. Πάει τελικό ένας legend, δηλαδή από την ομάδα της Κάτιας, και ένα hero από την ομάδα του Πάνου. Έχουμε Πάνος vs Κάτια για τον τελικό. Για να δούμε ποιος θα πάει, Βοστόνη. Είναι ό,τι είχα προβλέψει. Ο Παναγιώτης στο τελικό, πιστεύω ότι θα το σηκώσουμε. Ο Μόντριτς τώρα είναι πάρα πολύ κοντά, να δούμε αν μπορεί να το κάνει. Μπερδεύονται εκεί πέρα, να δούμε αν έχουμε το goal και το έχουμε. Έχουμε πλέον το ζευγάρι του μεγάλου τελικού και είναι ένας από κάθε ομάδα, παιδες. Έτσι έπρεπε να γίνει. Στην αρχή δεν φαινόταν έτσι, γιατί κέρδιζε η ομάδα της Κάτιας. Είχε δύο άτομα παραπάνω μέσα. Ναι, και τώρα one versus one. Θα πας, Βοστόνη. Θα δείξει. Θα δείξει. Εξάρτητε πω τι άμμος έχει ο φίλος μας. Θα τον αφήσεις να πάει, Βοστόνη. Θα δείξει. Ωραία, παιδες, πάμε να καθίσουμε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το μεγάλο τελικό. Ξεκινάει τώρα ο αγώνας Πάνο Στεντ vs Κάρπο Κέι. Πολύ άγχος γιατί ο ένας από αυτούς, ένας θα πάει Βοστόνη, δηλαδή Αμερική. Είναι μεγάλο το δώρο. Φαντάσου ο άγχος που έχουν τώρα αυτοί. Λάθος, γίνεται μια πάρα πολύ ωραία παλιά η οποία εξελίγεται σε γκολ. Και Πάνος Στεντ μαζί με την ομάδα του είναι στο... 1-0 αυτή τη στιγμή. Καταπληκτική παλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει και την σέντρα το γκολ! 2-0 η Μαρή. Θα τη γίνει όταν θα υπάρχει κάποια ευκαιρία. Να το! Ένα 2, σουτάρει και ένα γκολ! 2-0! Συγχαρητήρια, ένα μεγάλο χειροκρότημα για την ομάδα του Πάνου. Μεγάλα συγχαρητήρια, φυσικά. Θα πάνε στον Παναγιώτη, το συνονόματο. Έτσι είναι, Παναγιώτη. Πάμε. Ένα μεγάλο χειροκρότημα! Πάμε την Κυρούς! Συγχαρητήρια, η Βοστόνη σε περιμένει. Λοιπόν, το έχει πάρει ο Παναγιώτη και την ομάδα του Πάνου. Πώς νιώθεις? Πάρα πολύ όμορφο. Ξέρεις πότε πας, Πάξη? Τα είχε πει, όχι, δεν ξέρω. Θα το μάθω. Αλλά θα πάει, Πάξη. Σίγουρα θα πάω. Δωρεάν ταξίδι στην Αμερική. Είναι το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό. Σοβαρά. Ας έπαιζα εγώ ένα μάτς. Και είναι η επόμενη μέρα, όπως είδατε μόλις τώρα στο text. Πήρε το ταξίδι ο Παναγιώτης από την ομάδα του Πάνο Στεντ. Οι Πάνο Στεντ Heroes ήταν οι winners. Πετάμε τώρα για Κύπρο, θα τα πούμε στο studio.
Λοιπόν, πριν τελειώσω το vlog, θέλω να σας πω 2-3 πραγματάκια που είναι άσχετα με το Athens Con. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, παρόλο που έχει τελειώσει το Caprice FIFA 20 Gaming Tournament, οι διαγωνισμοί συνεχίζονται. Δηλαδή, εάν πάρεις Caprice αυτά που έχουν κίτρινο αυτοκόλλητο, αυτό τώρα δεν έχει γιατί το έβγαλα. Έχει κωδικό και αν πας στο capricefieldroll.gr, συνεχίζονται οι διαγωνισμοί όπου δίνουν PlayStation 4, ετήσια συνδρομία PS Plus, γενικά πολλά gaming δώρα. Απλά να μην νομίζετε ότι έχουν τελειώσει οι διαγωνισμοί, γιατί συνεχίζονται. Όποιος προλάβει! Όποιος προλάβει! Λοιπόν, κάνει πολύ ζέστη. Σε κάθε βίντεο θα κάνω αυτό. Anyway, παρατηρήσατε ότι σε αυτό το vlog δεν έδειξα πολύ το κοινό. Και υπάρχει λόγος. Στο κοινό υπήρχαν διάφορες ηλικίες και μεγάλους και μικρούς. Αλλά όπως έχει καταντήσει τώρα το YouTube με το Made for Kids, εγώ νόμιζα ότι το Made for Kids είναι εάν έχεις βίντεο που πιστεύει το YouTube ότι το έφτιαξες για παιδιά. By the way, αν δεν καταλαβαίνετε για τι θέμα μιλάω, δείτε το προηγούμενο μου show χωρίς όνομα. Αλλά τελικά, εάν έχεις μέσα σε βίντεο σου παιδί που είναι κάτω από 18 και αυτό θεωρείται made for kids, οπότε ίσα ίσα που έδειξα το κοινό, γιατί μέσα στο κοινό είχε παιδιά που ήταν κάτω από 18, και αν τους δείξω, το YouTube θα κάνει το συγκεκριμένο μου βίντεο made for kids. Ας πούμε το χριστουγεννιάτικο βίντεο με το Βλάκα που έκανα πριν λίγα χρόνια έγινε made for kids. Το βίντεο αντίδρασης που μιλάω για τον I love Pokemon Go έγινε made for kids. So πλέον, όχι μόνο στα vlogs, γενικά σε όλα μου τα βίντεο και στα δύο κανάλια, δεν δικαιούμαι να δείξω άτομο που είναι κάτω από 18. Που πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί η τηλεόραση δείχνει. Και γιατί να μην δείξω το ξάδερφό μου π.χ. που είναι 15. What the fuck. Τέλος πάντων. Τι άλλο ήθελα να πω? Νομίζω μόνο αυτό ήθελα να πω. Merry Christmas. Like please γιατί με βοηθάει. Subscribe αν δεν είστε subscribed. Ελπίζω να σας άρεσε το vlog. Έχω σκοπό να κάνω και άλλα gaming vlogs. Ακόμα δεν ξέρω πως θα είναι το format με τα gaming vlogs σε αυτό το κανάλι. Και thank you Caprice ξανά που με καλέσατε σε τέτοιο event. Μπράβο στον Δημήτρη που κέρδισε δωρεάν ταξίδι στην Αμερική. Φαίνεται ότι ο Πάνο Στεντ είχε καλύτερα tips. Και μετά από σχεδόν 8 χρόνια που είμαι στο YouTube, ακόμα δεν ξέρω πως να κλείνω τα vlogs. Αυτά τα είδατε. Έχουν το λόγο μου πάνω. Ήταν fan made. Δεν είμαι ψώνιο. Αν κάνω CD αυτό θα είναι το άλπο μου. Του τσέει πολύ μιλάς. Και... Bye!